Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα νέο βιντεάκι με θέμα καθαρισμό σπιτιού. Ο φθινοπορεινός λοιπόν καθαρισμός σπιτιού πριν στρώσουμε τα χαλιά, μου το ζητήσατε και ορίστε, δικό σας. Εδώ φτιάχνω το αρωματισμένο μου νεράκι που ξέρετε ότι σας έχω πει ότι είναι ο μόνος τρόπος για να πιω νερό γιατί γενικά τώρα εγώ δεν πίνω νερό. Και πάμε, βάζουμε μουσική και ξεκινάμε. Ξεκινάμε με την κρεβατοκάμαρα και ξεκινάμε το κρεβάτι όπου έχω βγάλει όπως βλέπετε τα παπλώματα και σεντόνια. Έχω αφήσει μόνο το κάλυμα του στρώματος και αυτό το αφήνω για να μην σκονιστεί το στρώμα, το βγάζω πάντα τελευταίο. Και έχω ξεκινήσει με το κρεβάτι, έχω πάρει το σκουπάκι και ρουφάω μαζί με το εξάρτημα μπροστά που είναι βούρτσα όλο το σημείο του κρεβατιού που είναι ύφασμα. Έχω βρει άλλο έναν τρόπο που θα σας δείξω αργότερα για να κάνω έτσι λίγο πιο γρήγορα, αλλά τώρα επειδή ήθελα να κάνω γενικό στο σπίτι, αποφάσισα ότι πρέπει να το κάνω με το σκουπάκι. Εδώ όπως βλέπετε βγάζω και τις κουρτίνες, τις αφαιρώ τις κουρτίνες και τις βάζω κατευθείαν στο ελαφρύ πρόγραμμα στο πλυντήριο και με το που τελειώσω τις δουλειές τη βγάζω από το πλυντήριο την κουρτίνα και την απλώνω, την κρεμάω μάλλον όπως είναι βρεγμένη και δεν χρειάζεται έτσι σιδέρωμα, ούτε τσαλακώνεται ούτε τίποτα. Και εδώ πάω στο μπάνιο, παίρνω ένα λεκανάκι, το γεμίζω με νερό, βάζω πολύ λίγο απορρυπαντικό, βάζω το πρόντο που είναι για ξύλινες επιφάνειες και είναι το αγαπημένο μου. Το οποίο όμως χωμυρίζει όλο το σπίτι πάρα πολύ ωραία. Και ξεκινάμε ξεσκόνισμα με τα πανάκια εδώ που ξεσκονίζεις. Και μετά με τη βοήθεια, με τα πανάκια με τις μικροίνες, τα οποία και αγαπώ και σας το έχω ξαναπεί ότι είναι ό,τι καλύτερότερο για να καθαρίζεις το σπίτι, το βουτάω μέσα στο λεκανάκι και περνάω τις επιφάνειες. Όπου έχει γυάλινη επιφάνεια περνάω και με αυτό το γαλάζιο το πανάκι, το οποίο είναι ειδικό για τα τζάμια και αν το χρησιμοποιήσεις μόνο ελαφρώς βρεγμένο με νεράκι, καθαρίζει και δεν χρειάζεται άζαξ καθόλου. Πραγματικά κάνει τέλεια δουλειά, άσχετα που εγώ χρησιμοποιώ και άζαξ, θα σας δείξω πιο μετά, αλλά κάνει τέλεια δουλειά. Εγώ τα βρίσκω στο Σκλαβενίτη και είναι η εταιρεία του Σκλαβενίτη, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά πουλάει και τέλεια πανάκια με μικροίνες και αυτά τα γαλάζια τα πανάκια τα οποία είναι για τα τζάμια. Φύγαμε τώρα να τραβήξουμε κομμωδίνα, είχαν λίγο σκονίτσα από πίσω τα κομμωδίνα, παρόλο που κάθε μέρα σκουπίζω, υπήρχε σκονίτσα μπόλικη. Παίρνω και από τα σοφατεπί, παίρνω οπουδήποτε έχει σκόνη. Θα σας δείξω αργότερα και σε κάποια πλάνα πώς καθαρίσαμε και τους τοίχους, γιατί ο γενικός μας ήταν γενικός, καθαρίσαμε και τοίχους. Αλλά θα σας έχω τραβήξει μάλλον πλάνα από συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού, γιατί δεν γίνονται να τα τραβήξω όλα. Θα βγει το βίντεο και τεράστιο και άρχισα να έχω και ένα θέμα με την μπαταρία της κάμερας, τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως βλέπετε, πρώτα ξεσκονίζουμε πολύ πολύ καλά και μετά με τα πανάκια με τις μικροίνες, τα οποία τα αγαπώ, αν δεν έχετε πάρει πάρτι και θα με θυμηθείτε, καθαρίζω καλά τις επιφάνειες με το πρόντο που σας έδειξα και πριν. Εδώ όπως βλέπετε καθαρίζω κάποια αποξηραμένα λουλουδάκια, κάποιες λεβάντες που έχω και τις προσέχω πάρα πολύ γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ, τις βάζω στο κομωδίνο μου και χαίρομαι να τις βλέπω. Μου τις έχει κάνει και μια φίλη μου που αγαπώ πολύ δώρο, οπότε έτσι έχει και μια παραπάνω αξία. Και εδώ πάμε στους τοίχους, όπου αφού έχω περάσει τους τοίχους με ζιφ, θα σας δείξω αργότερα, ό,τι δεν φεύγει με το ζιφ το περνάω με το σφουγγαράκι γόμα. Αυτά τα σφουγγαράκια γόμας που σίγουρα τα έχετε δει, υπάρχουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ και στα οπουδήποτε τέλος παντών που έχει καθαριστικά σίγουρα θα τα δείτε. Τώρα σφουγγαρίζουμε καλά πίσω κάτω από τα κομωδίνα, εκεί πέρα που μπαίνουν τέλος παντών τα κομωδίνα. Περιμένουμε να στεγνώσουν, τοποθετούμε τα κομωδίνα και τώρα εδώ καθαρίζω τα πορτατίφ με αυτό το γαλάζιο το πανάκι επειδή έχουν γυάλινη επιφάνεια και καθαρίζει πάρα πολύ όμορφα. Και αυτό είναι το ρολάκι, δεν ξέρω πώς λέγεται, στο IKEA τα έχω βρει, πουλάνε γενικότερα ίσως και στο σούπερ μάρκετ και με αυτόν τον τρόπο καθαρίζω το καπέλο του πορτατίφ. Γιατί είναι λευκό και φοβάμαι ότι αν βάλω το οτιδήποτε άλλο θα κυτρινίσει. Οπότε τόσα χρόνια με αυτόν τον τρόπο που τα καθαρίζω δεν έχουν πάθει τίποτα. Κάποιες φορές τα είχα κάνει και με πανάκι και ψιλοφοβόμουν. Οπότε αυτός ο τρόπος νομίζω ότι είναι ο πιο καλός για να μην έχεις φόβο ότι μπορεί να κυτρινίσει ή να λερωθεί.
Όπως βλέπετε, περνάω ακόμα και τίους καθρέφτες με αυτό το πανάκι που έχω βάλει το πρόντο, αλλά δεν με πειράζει γιατί με το που περάσω αυτό το πανάκι το γαλάζιο, είναι σαν να έχεις περάσει Άζαξ. Κάνω το φωτιστικό. Να σας ενημερώσω ότι το φωτιστικό πρέπει να το κλείσετε λίγο νωρίτερα από ότι πριν ξεκινήσετε, γιατί εγώ κάηκα, εδώ θα το δείτε, τσακ, πετάχθηκε το χεράκι πίσω, γιατί ήταν ζεστή η λάμπα και η αλήθεια είναι πως κάηκα, με το ίδιο πανάκι που σας έλεγα πριν και με λίγο Άζαξ. Και πάμε τώρα στα καλοριφέρ, όπου τα καθαρίζω με τον ατμοκαθαριστή. Το καλύτερο πράγμα που έχω στο σπίτι είναι ο ατμοκαθαριστής. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι μπορώ να καθαρίσω τα καλοριφέρ μου με τον ατμοκαθαριστή. Και μου έδωσε την ιδέα μια κοπέλα από εσάς. Σε ένα βίντεο καθαρισμού που σας είχα κάνει και σας έδειχνα με ποιον τρόπο καθάριζα εγώ το καλοριφέρ, μου λέει μια κοπέλα, αφού έχεις κάτι ατμοκαθαριστή, γιατί δεν τα κάνεις με αυτόν. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και πραγματικά είναι τέλεια. Καθαρίζω εδώ και τις ντουλάπες, πάλι με το πανάκι με τις μικροϊνές και το πρόντο. Και τώρα πάμε εδώ στις ράγες, να το πω. Κάπως λέγονται, νομίζω ράγες του τζαμιού και του πατζουριού, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Έχω ρουφήξει πρώτα τις σκόνες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει. Μετά περνάω και όλες τις άλλες επιφάνειες και στο φατεπί και όλο το δωμάτιο καλά με την ηλεκτρική και όχι με την απλή τη σκούπα για να μην σηκωθεί η σκόνη και όλο το καθάρισμα και το ξεσκόνισμα που κάναμε πάει στράφη. Έτσι, δεν το συζητώ. Η ηλεκτρική για μένα είναι ό,τι καλύτερότερο. Και εδώ επιστρέφουμε στο αγαπημένο μου καθαριστικό που είναι από Άζαξ. Βάζω στο λεκανάκι λιγάκι, παίρνω το πανάκι και περνάω καλά-καλά η μπαλκονόπορτα από μέσα. Απ' έξω γίνεται όταν γίνονται και τα μπαλκόνια, αλλά είναι μια περίπτωση που δεν μπορώ εύκολα να σας δείξω. Επειδή έχει σπίτια γύρω-γύρω, δεν θα ήθελα να φανεί κάτι από τη γειτονιά. Οπότε δεν ξέρω αν καταφέρω κάποια στιγμή να σας τραβήξω όπως λένε τα μπαλκόνια, παντζούρια κλπ. Θα σας το δείξω. Περνάω όλες τις επιφάνειες καλά. Μετά περνάω με τον ατμοκαθαριστή πάλι για να φύγουν οποιασδήποτε βρωμίτσες έχουν μείνει σε γωνίες που δεν θα μπορεί να τις στάσει το πανάκι. Και τώρα εδώ με το πανάκι και το καθαριστικό τρίβω πάρα πολύ καλά. Έχω έτσι ένα θέμα με αυτό το σημείο του σπιτιού. Πάντα το θέλω να είναι καθαρό. Και πάντα έτσι περιποιούμε λίγο παραπάνω από όσο νομίζω πως πρέπει. Τώρα πάμε στις πόρτες, την πόρτα συγκεκριμένα του δωματίου. Θα σας δείξω μόνο την πόρτα του δωματίου πως την έχω καθαρίσει για να ξέρετε πως έχω καθαρίσει και τις υπόλοιπες. Απλά με ένα βαμβακερό λευκό πανάκι, επειδή είναι λευκές και οι πόρτες και φοβάμαι μην κυτρινίσουν, βάζω πρόντο. Και καθαρίζω. Αυτό. Καθαρίζουν τέλεια. Πάρα πολύ όμορφα. Απλά πάντα να θυμάστε το πρόντο. Εγώ το χρησιμοποιώ σε πολύ πολύ μικρή ποσότητα. Τώρα βγάζω και το κάλυμα από το κρεβάτι, από το στρώμα. Σφουγγαρίζω πολύ καλά, που είναι η αγαπημένη μου δουλειά και το ξέρετε. Περνάω με τον ατμοκαθαριστή, αφού έχω σφουγγαρίσει και έχει στεγνώσει. Μετά περνάω και με τον ατμοκαθαριστή, επειδή στρώνουμε τα χαλιά και θέλω να γίνει σωστός ο καθαρισμός κάτω από τα χαλιά. Βέβαια, αυτά τα χαλιά του δωματίου μπορώ εύκολα να τα σηκώσω και να καθαρίσω από κάτω αν χρειαστεί. Αλλά έτσι για λίγο παραπάνω, τέλος πάντων, ικανοποίηση, να σας το πω και έτσι. Thank you.
κρεμάω κουρτίνες και το δωμάτιο είναι πανέτοιμο. Έχουν μπει και τα χαλάκια, τα οποία είναι πεντακάθαρα και όλα είναι στραστερά και ωραία. Και πόσο μου αρέσει αυτή η αίσθηση του φρέσκου, του καθαρού, του μόλις ό,τι έχεις καθαρίσει. Νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάμε τώρα στο πιο δύσκολο δωμάτιο. Έχει φτάσει το δωμάτιο του Αλέξανδρου να είναι το πιο δύσκολο δωμάτιο. Εδώ δεν θα σας πω πάρα πολλά πράγματα, γιατί πάνω κάτω έχω κάνει τα ίδια με το δωμάτιό μας και τα ίδια καθαριστικά έχω χρησιμοποιήσει. Απλά έχω ανοίξει όλους τους αποθηκευτικούς χώρους των παιχνιδιών του. Έχω καθαρίσει ένα-ένα τα σιρταράκια και τα πάντα και καθάρισα παιχνίδια. Δεν γινότανε, παιδιά. Είχαν μαζευτεί πάρα πολλά παιχνίδια. Αυτό το κάνω 3-4 φορές το χρόνο, να σας πω την αλήθεια. Και πρέπει να γίνεται, γιατί δεν γίνεται. Έρχονται και γιορτές που σίγουρα παππούδες, θείες θα πάρουν παιχνίδια και θα γίνει εδώ μέσα χαμός. Εδώ το καλοριφέρ του Αλέξανδρου βλέπετε ότι έβγαλε περισσότερη σκόνη από όσο έβγαλε το δικό μας. Και δεν το περίμενα, γιατί γενικότερα τα περιποιούμε. Και έβγαλε αρκετή σκονίτσα. Περίεργο, αλλά έβγαλε. Τώρα θα σας αφήσω έτσι λίγο να δείτε αποκαθάρισμα, να μην σας έχω στον πυρι-πυρι. Έχουμε απλά να σας πω ότι τραβήξαμε τα πάντα από το δωμάτιο του Αλεξάνδρου για να καθαριστούν όλες οι γωνιές και πίσω από το κρεβάτι και πίσω από τα παιχνίδια του και οποιαδήποτε. Βγάλαμε πάρα πολλά παιχνίδια έξω και έχει μείνει μέσα μόνο το κρεβάτι του και εκείνο το μεγάλο επίπλο με τα παιχνίδια. Για να καθαριστούν καλά, σκουπίστηκαν, σφουγγαρίστηκαν και μπήκαν όλες στη θέση τους. Εδώ ας πιούμε και λίγο νεράκι, γιατί δεν την πάλεψα. Ήπια 3 τέτοια μπουκάλια. Πια εγώ που δεν πίνω νερό, ούτε τι να σας πω, χάπι παίρνω και το πίνω το χάπι με μια γουλίτσα νερό. Λοιπόν, πάμε στο σαλόνι. Εδώ ευτυχώς ο Κανάκης γενικότερα στη δουλειά του σπιτιού με βοηθάει πάρα πολύ και με βοήθησε πάρα πολύ. Εδώ βλέπετε ότι κάνουμε τα στόρια που έχει γίνει πλέον η χειρότερη μου δουλειά. Όσες είσαστε παλιές στο κανάλι μου, θα καταλάβετε τώρα τι εννοώ. Προτιμώ να σκουπίζω με την ηλεκτρική πλέον παρά να καθαρίζω τα στόρια. Για να καταλάβετε. Απλά ρουφάμε τη σκόνη και απλά με το πανάκι με τις μικροίνες και το ίδιο το καθαριστικό το Άζαξ τα περνάμε και γίνονται τέλεια, γυαλιστερά και ωραία. Τραβήξαμε και τον καναπέ, στον οποίο δεν περιμέναμε ότι θα βρούμε πράγματα από πίσω, αλλά ο Αλέξανδρος έχει κάνει το θαύμα του και βρήκαμε πολλά παιχνίδια από πίσω. Και εδώ πάμε να σας δώσω μια ιδέα για το πώς καθαρίζω τους τοίχους. Πρώτα ξεσκόνησα, πήρα τη σκόνη και μετά με καθαρά πάντα, να το θυμάστε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθαρά πανάκια, τα οποία τα ξεπλένω συνέχεια για να είναι καθαρά, με μικροίνες, βάζω μπόλικο ζιφ και τρίβω τους τοίχους. Και καθαρίζουν τέλεια. Αν έχετε λευκούς τοίχους, τώρα στέλνω χρώματα, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν θέλω να πάρω την ευθύνη. Εμείς που έχουμε μόνο λευκούς τοίχους στο σπίτι, να ξέρετε ότι είναι σαν να έχεις βάψει στο σπίτι. Γυαλίζουν τα πάντα. Έτσι καθαρίσαμε όλους τους τοίχους του σπιτιού με αυτόν τον τρόπο που σας έδειξα και εδώ τώρα πάλι με το σκουπάκι ρουφάμε καλά παντού στον καναπέ, όπου και εδώ κάτω από τα μαξιλάρια βρήκαμε ψυχούλα και τα πάντα. Εντάξει, τώρα όταν έχεις παιδί τέτοιας ηλικίας, φυσιολογικό είναι νομίζω. Πάμε τώρα εδώ στη γωνίτσα αυτή, όπου υπάρχει έτσι μια
πηγαίνουμε συχνά τέλος πάντων, εκεί περνάμε συχνά και η τύχη δεν ήταν και στα καλύτερά τους. Οπότε πάλι ξεσκόνησα με το Swiffer, αλλά ξεσκόνησα με το Swiffer του πατώματος. Θα το είδατε ότι ήταν λίγο περίεργο, γιατί νόμιζα πως τα Swiffer τα πανάκια μου τελειώσανε. Άσχετα που αργότερα βρήκα και δεν το πίστευα αυτό το ότι το έβλεπα, γιατί σίγουρα κερδίζεις χρόνο. Και να βλέπετε εδώ ότι δεν έβγαλε το Swiffer, το βγάζω με το σφουγγαράκι γόμα. Εδώ όπως βλέπετε έχω τρίψει πάρα πολύ καλά τον τοίχο που είναι το γραφείο μου και είναι ο τοίχος όπου θα κρεμαστεί το βραβείο από το YouTube κάποια στιγμή όταν έρθει. Θα σας πω στο vlog τι έχει γίνει με αυτό, δεν ήταν τόσο εύκολο όσο νόμιζα, παιδιά, είναι η αλήθεια. Αλλά okay, θα το καταφέρουμε και θα το παραλάβουμε, θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το vlog μας θα έχει έρθει. Και εδώ σας δείχνω ένα από τα αγαπημένα μου καθαριστικά, γιατί κάνει την καλύτερη δουλειά που θα μπορούσε να κάνει καθαριστικό τέτοιου, γιατί ο φούρνο τέλος πάντων. Δεν έχω βρει καλύτερο καθαριστικό, όμως βλέπετε ότι φοράω γάντι. Για να φοράω εγώ γάντι, που θα παρατηρήσατε σίγουρα ότι δεν φοράγα γάντι σε όλο το προηγούμενο βίντεο, φανταστείτε. Φανταστείτε. Γενικότερα δεν σας προτείνω δουλειές χωρίς γάντι. Πρέπει να φοράμε γάντια, γιατί είναι όλα χημικά και καλό είναι να φοράμε γάντια. Αλλά ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να κάνω δουλειές με γάντι. Ζορίζομαι και δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Όμως εδώ για να δείτε που παρόλο που ζορίζομαι, φοράω γάντι. Είναι πολύ καλό καθαριστικό, αλλά σας προτείνω αν το πάρετε ποτέ να βάλετε γαντάκι. Δύο φορές ψέκασα και μέσα σε δύο φορές πραγματικά ο φούρνος ξανάνιωσε. Έγινε σαν καινούριος. Είναι το καλύτερότερο για μένα καθαριστικό που έχω βρει μέχρι στιγμής. Για το φούρνο το ψεκάζεις και τα λιώνει όλα. Πας μετά από 15-20 λεπτά και βλέπεις ότι όλα τα λίπη έχουν φύγει. Εδώ, αν και αργά, συνειδητοποίησα ότι είχα ξεχάσει να βγάλω την πόρτα από τον φούρνο. Και λέω γιατί δυσκολεύομαι, και εκεί συνειδητοποίησα ότι δεν είχα βγάλει την πόρτα. Να ξέρετε ότι αν κοιτάξετε καλά τις οδηγίες του φούρνου σας, σας δείχνει το πώς βγαίνει. Νομίζω ότι σε όλους τους φούρνους αφαιρείται η πόρτα, όπως και τα τζάμια από την πόρτα, για να μπορείς να καθαρίσεις ανάμεσα. Όμως τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον φούρνο, θέλω να είσαστε σίγουροι για το τι βάζετε. Τώρα, το ότι βάζω εγώ αυτό το καθαριστικό, το ότι εγώ αφαιρώ την πόρτα, το ότι εγώ βάζω τον ατμοκαθαριστή, όπως μπορείτε να δείτε, για να αφαιρέσω και τα πάνω λίπη. Καλό είναι να συμβουλευτείτε τις οδηγίες του φούρνου σας για να είστε σίγουροι, γιατί δεν ξέρω τι κάνει για τον κάθε φούρνο και αν πρέπει να βγάλετε την πόρτα ή τα τζάμια. Πάντως δείτε εδώ λίγο ατμοκαθαριστής. Είναι το καλύτερο εργαλείο που έχω στο σπίτι για τις δουλειές. Τον είχα καθαρίσει, τον είχα κάνει τζάμι και επειδή πάνω δεν μπορείς να καθαρίσεις με τον ίδιο τρόπο όπως γύρω από το φούρνο, με τον ατμοκαθαριστή, κοιτάξτε τι βγήκε. Λες και μάτωσε ο φούρνος είναι, παιδιά, είναι απίστευτο. Δεν το πίστευα κι εγώ ότι θα βγει τόσο πολύ, αλλά τον είχα λίγο παραμελήσει το φούρνο, είναι η αλήθεια, το τελευταίο διάστημα. Με τούτα και με εκείνα. Και εδώ, όπως θα δείτε, αφαιρώ το τζάμι για να καθαρίσω και εσωτερικά τα τζάμια. Εδώ πέρα έχω δώσει πολύ μεγάλη προσοχή στο τι απορρυπαντικά και καθαριστικά χρησιμοποιώ, επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ ευαίσθητα τα τζάμια του φούρνου. Και επειδή αν σπάσει ή χαλάσει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι πρέπει να κοστίζει πάρα πολύ. Δεν το έχω ψάξει, αλλά θεωρητικά θα κοστίζει πάρα πολύ ένα τζάμι. Καλό είναι να το προσέξετε και αν δεν είστε σίγουροι, μην το αφαιρέσετε καν. Γιατί άμα σα σπάσει το τζάμι, ειλικρινά δεν ξέρω τι γίνεται. Thank you.
Δείτε όμως τι ωραία που γυάλισε ο φούρνος. Πάρα πολύ ωραία, έχει γίνει σχεδόν σε καινούριο. Εντάξει, αν παρατηρήσετε λίγο καλά, έχουν μείνει μερικά σημαδάκια, αλλά δεν γινόταν να φύγουν όλα. Αλλά από το πριν, χίλιες φορές τώρα. Και τώρα πάμε στην κουζίνα, όπου έχω αφαιρέσει τα πάντα ό,τι υπάρχει πάνω στον πάγκο. Τα έχω βάλει πάνω στο πάσο. Ένα tip που θα σας δώσω εγώ είναι κάποιες μέρες πριν ξεκινήσετε το γενικό, είναι να έχετε κάνει τις πιο βαριές δουλειές. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα και εγώ να έχω κάνει το πλύσιμο των τοίχων. Δεν το κατάφερα όμως, οπότε το κάναμε μαζί. Αλλά μας βγήκε η ψυχή, γιατί ξεκινήσαμε το καθάρισμα 9.30 και τελειώσαμε 8.30 και δεν έχουμε και κανένα τεράστιο σπίτι για να πεις OK. Και εμείς μια μέρα πριν όμως κάναμε όλα τα ντουλάπια και τα συρτάρια. Οτιδήποτε ντουλάπια και συρτάρι έχει μέσα στο σπίτι, το καθαρίσαμε την προηγούμενη μέρα, τα βγάλαμε όλα έξω, καθαρίστηκαν και μπήκαν με σειρά, οπότε κερδίσαμε πολύ χρόνο σε αυτό. Και πάμε τώρα να σας δείξω εδώ πέρα πώς καθαρίζω με αυτό το καθαριστικό από Echoes έχω, το πράσινο, το οποίο νομίζω είναι με μαϊντανό. Πολύ ωραίο, πολύ φιλικό προς το περιβάλλον, στον άνθρωπο, δεν σε πειράζει καθόλου στα χέρια, δεν μυρίζει άσχημα, μυρίζει τέλεια. Και είναι το μοναδικό που εμπιστεύομαι εγώ για την κουζίνα, μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο καθαριστικό. Εδώ είναι κάτι που καθαρίζω μάλλον. Ναι, είναι κάτι που θα χρειαστώ τη βοήθειά σας, παιδιά. Δεν έχω βρει ένα καθαριστικό που να με ικανοποιεί στο καθάρισμα στα μάτια της κουζίνας. Έβαλα το καθαριστικό, το άφησα, έφυγα, έκανα μια άλλη δουλειά, επέστρεψα. Δεν καθαρίζει όπως θα ήθελα να καθαρίζει. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλά. Δεν έχω βρει κάτι το οποίο να με ικανοποιεί καθόλου όμως. Καθόλου. Σίγουρα κάνουν δουλειά, αλλά όχι αυτό που. Παλιότερα είχα βρει ένα βασικά, αλλά τώρα δεν το βρίσκω πλέον στο σούπερ μάρκετ. Και για να γυαλίσω τα μάτια της κουζίνας χρησιμοποιώ ξύδι. Το αγαπημένο ξύδι σε όλους. Πάρα πολύ ωραίο. Και το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Και όπως βλέπετε, το χρησιμοποιώ και στον νηπτήρα. Όχι, στον νεροχύτη. Πάντα τα μπερδεύω αυτά. Μέχρι να γεράσω, θα λέω νηπτήρα τον νεροχύτη και τον νεροχύτη νηπτήρα. Διάβασα ότι το ξύδι μόνο του, αν δεν το φέρει σε επαφή με νερό ή οτιδήποτε άλλο έτσι υγρό, απολυμμένει πάρα πολύ καλά. Ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό απολυμαντικό. Και έτσι και το χρησιμοποιώ και στον νεροχύτη, το περνάω πάρα πολύ καλά και μετά για να βάλω και λίγο σαπουνάκι όπως βλέπετε, προσθέτω αφού το περάσω πρώτα με ξύδι, το οποίο διώχνει και πάρα πολύ καλά τα άλατα, προσθέτω λίγοι σταγόνες υγροπιάτων και σαπουνίζω ξανά καλά τον νεροχύτη. Μετά περνάω και τα σιφόνια και μετά το σφουγγάρι αυτό, να ξέρετε πώς αποσύρεται. Πετιέται κατευθείαν όταν φέρνω κάτι σε επαφή με τα σιφόνια, μετά το πετάω γιατί το σιχαίνομαι. Αλλά μπορείτε, αν θέλετε, να το κρατήσετε το σφουγγάρι, ας πούμε, εγώ υπάρχει περίπτωση κάποιες φορές μάλλον να κρατήσω το σφουγγάρι για τον μπαλκόνι. Να τρίψω εκεί κάποια δύσκολη επιφάνεια ή κάτι τέτοιο. Τώρα, αν είναι το σφουγγάρι ήδη πολύ χάλια και το είχα αρκετό καιρό πριν και το έχω χιλιοχρησιμοποιήσει, απλά πετιέται.
Ο καθαρισμός έξω από τα ντουλάπια στην κουζίνα γίνεται πάλι με το άσπρο πανάκι, αυτό το βαμβακερό. Είναι ένα παλιό σεντόνι το οποίο το έχω κάνει εγώ πανάκια και καθαρίζω τις λευκές επιφάνειες όπως τις πόρτες και την κουζίνα. Στην κουζίνα βάζω στο λεκανάκι με το νερό λίγες σταγόνες από το Ava και περνάω με αυτόν τον τρόπο. Την προσέχω αρκετά την κουζίνα μου γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και την αγαπώ, έτσι μου έφτιαξε τη διάθεση πάρα πολύ που αλλάξαμε την κουζίνα. Νιώσω ότι το σπίτι άνοιξε, οπότε την προσέχω και όσο μπορώ. Όπως σας έχω πει και σε παλιότερο βιντεάκι, ο καλύτερος τρόπος για να γυαλίσετε τις ανοξείδωτες συσκευές σας είναι το ελαιόλαδο. Όμως, αν δεν έχετε καθαρίσει καλά πριν τη συσκευή, θα σας γίνει σαν λάσπη. Θα γίνει σαν να έχετε κάνει λάσπη και θέλει πάρα πολύ λίγη ποσότητα λαδιού, υπερβολικά πολύ λίγη για να γυαλίσει. Και η κουζίνα είναι πανέτοιμη. Πόσο μου αρέσει αυτή η εικόνα, πόσο μου αρέσει όταν είναι όλα πεντακάθαρα και καθαρά. Ειλικρινά μου φτιάχνει τη διάθεση. Ξέρετε ότι έτσι με πιάνει κάτι με τα καθαρά σπίτια, μου αρέσουν πάρα πολύ. Σας άνοιξε και ένα ντουλάπι, το αγαπημένο μου ντουλάπι της κουζίνας, να το δείτε. Έχω όλα μου τα τσαγάκια και τα μπαχαρικά μέσα και είναι έτσι πολύ όμορφα στημένα και μου αρέσει να το βλέπω. Και εδώ θα σας δείξω λίγο από το στρώσιμο των χαλιών. Δεν σας τα τράβηξα όλα τα πλάνα, παιδιά, γιατί δεν γινότανε και η μπαταρία μου δεν άντεχε. Πρέπει να πάρω οπωσδήποτε άλλη πριν ξεκινήσουμε το vlog μας. Και νομίζω ότι πόσο βίντεο να βλέπετε κι εσείς εμένα να καθαρίζω. Ήδη έχει βγει 35 σχεδόν λεπτά, οπότε νομίζω είναι αρκετό. Περνάμε τώρα στο μπάνιο όπου σαπούνισα τα φίλτρα από τα air condition και τώρα τα ξεπλένω για να μπουν στις θέσεις τους. Και εδώ πέρα ο ατμοκαθαριστής δεν υπόνο, να ξέρετε. Τέτοιο χρήση στον ατμοκαθαριστή σε κανένα άλλο σπίτι δεν κάνω, σε κανένα άλλο μέρος του σπιτιού δεν κάνω, όσο στο μπάνιο, ειδικά στην ντουζιέρα. Που όσες έχετε ντουζιέρα θα έχετε παρατηρήσει ότι μένει μια περίεργη κιτρινίλα στα πλακάκια και γύρω-γύρω, διότι πέφτουν τα σαμπουάν, οι κρέμες, οι μάσκες, όλα αυτά και κάπως έτσι βρωμίζεται και με τον ατμοκαθαριστή είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να φύγουν όλα αυτά. Όπως είδατε, ξεκινήσατε να βλέπετε, σαπουνίζω και τα πάντα, ό,τι υπάρχει μέσα από μπαταρίες, από το τηλέφωνο, το καλώδιο. Το καλώδιο, να ξέρετε, καθαρίζεται πάρα πολύ καλά και με τον ατμοκαθαριστή και δεν μένει τίποτα πάνω, κανένα μαυράκι. Με τον ίδιο τρόπο καθαρίζω και το τζάμι και θα δείτε στο επόμενο πλάνο, το οποίο αυτό σας το τράβηξε την επόμενη μέρα γιατί ήμουνα αράκος και είχε νυχτώσει κιόλας έξω. Δεν φαινόταν καθόλου καλά. Τι ωραία που γυαλίζει. Βάζω το απορρυπαντικό το Άζαξ, αυτό που είναι για το πάτωμα, με το άρωμα λεμόνι και σαπουνίζω πάρα πολύ καλά το τζάμι και φεύγουν τα άλατα, φεύγουν τα σημάδια, φεύγουν τα πάντα. Και επειδή η ντουζιέρα πραγματικά με το μπάνιο μένει κάτω. Πώς να το πω να μην ακούστε άσχημα, θα το πω, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη, γλίτσα. Περνάω με μια σκληρή βούρτσα όλο το πάτωμα της ντουζιέρας. Και εδώ με το σφουγγάρι και το ίδιο καθαριστικό, δεν άλλαξα μέσα στο μπάνιο καθαριστικό, επειδή ο χώρος είναι μικρός και δεν ήθελα να ανακατέψω τα απορρυπαντικά. Πέρασα όλες τις επιφάνειες, τους τοίχους, τα πλακάκια, το παράθυρο, τα πάντα. Και μόλις τελειώσω με τη ντουζιέρα, αφού έχω ξεπλύνει πάρα πολύ καλά όλες τις επιφάνειες για να φύγει η σαπουνάδα, να μην μείνει κάτι και μεταφαίνεται έτσι θα μπω, πέρασα στον έξω χώρο του μπάνιου,
όπου καθάρισα πάλι με πανάκι με μικροίνες και βούταγα το πανάκι μέσα στο λεκανάκι με το παροϊμπαντικό Άζαξ, σαν να πως φουγκαρίζεις, απλά το έκανα με τα χέρια. Εδώ είναι που απογοητεύτηκα, γιατί κατέβασα το καλαθάκι και συνειδητοποίησα ότι έχω 2 κουτιά Swiffer και εγώ παιδευόμουν να πάρω τη σκόνη από τους τοίχους με τα πανάκια, που και αυτά είναι για τη σκόνη αλλά είναι για το πάτωμα και είναι πιο δύσκολο να ξεσκονίσεις τοίχος στην ουσία με πανάκι τέτοιο. Εδώ με βλέπετε να κάνω μια περιττή δουλειά, γιατί σαπούνισα και όλα τα σαμπουάν και αυτά. Το έκανα γιατί κάποια από αυτά τα ξαναγεμίζω, να σας πω την αλήθεια, γιατί με βολεύει η συσκευασία, οπότε παίρνω άλλα και τα ξαναγεμίζω. Αλλά αυτή τη φορά κάτι συνέβη λίγο και με τα σαμπουάν, και την ώρα που αφαιρούσα τα πάντα από το μπάνιο, γιατί πριν καθαρίσω το μπάνιο, επειδή πέφτει πολύ νερό, αφαιρώ τα πάντα από μέσα για να μην φουσκώσει κάτι ή χαλάσει κάτι. Να βλέπετε εδώ, κοιτάξτε πόσο νερό έχει στο πάτωμα. Συνειδητοποίησα κάτι που δεν μου άρεσε, οπότε είπα ότι θα τα σαπουνίσω όλα. Και την λεκάνη, να σας περιγράψω λίγο πώς την κάνω. Την κάνω με ένα σφουγγάρι καθαρό, το οποίο μόλις το έχω ανοίξει. Παίρνω το πορυπαντικό το ίδιο, παιδιά, ακριβώς το ίδιο, γιατί πραγματικά δεν άντεχα να μυρίσω κάτι άλλο. Σαπουνίζω όλες τις επιφάνειες και καζανάκι από πίσω, γύρω-γύρω, παντού. Και μετά με ένα λεκανάκι το γεμίζω και πετάω νερό, και γι' αυτό γεμίζει όλος ο τόπος με νερά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, να σας πω την αλήθεια, για να καθαρίσω το τι λεκάνη, γιατί δεν φτάνει το τηλέφωνο του ντουζ να βγει έξω, επειδή υπάρχει το τζάμι, δεν γίνεται να βγει. Και εδώ καθαρίζω τον νηπτήρα. Είδατε, έτσι δεν γίνεται, θα τα μπερδεύω πάντα αυτά. Εδώ καθαρίζω τον νηπτήρα πάρα πολύ καλά, με το ίδιο πάλι περιπαντικό τα σαπουνίζω. Είναι μια δουλειά που κάνω καθημερινά, γιατί ειλικρινά μόλις ξυπνάω το πρωί, που πηγαίνω να πλύνω δόντια και πρόσωπο, μόλις βλέπω τον νηπτήρα έτσι να γυαλίζει, μου φτιάχνει διάθεση. Περίεργο μπορεί να σας φανεί, αλλά εμένα τα καθαρά αντικείμενα και το καθαρό σπίτι γενικότερα μου φτιάχνουν τη διάθεση. Και εδώ λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι όλα πανέτοιμα, πεντακάθαρα, το μπάνιο γυαλίζει, θα δείτε και το τζάμι της ντουζιέρας πόσο ωραία γυαλίζει με αυτόν τον τρόπο που το έκανα. Αφού το σαπουνίσω, όμως ξέχασα να σας πω ότι το περνάω μετά με το γαλάζιο το πανάκι και το περνάω και με Άζαξ για να καθαριστεί και να γυαλίσει. Αυτό λοιπόν είναι το καθάρισμα του σπιτιού. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας έδωσα κίνητρο, όχι τόσο πολύ ιδέες, γιατί πάνω κάτω τα ίδια κάνω με τα προηγούμενα βίντεο, αλλά να σας έδωσα κίνητρο για να σηκωθείτε και να καθαρίσετε, να στρώσετε τα σπίτια, αν το έχετε και ανάγκη βέβαια, έτσι, γιατί εμείς στρώσαμε νωρίτερα. Ήθελα να στρώσω λίγες μέρες πριν το στόλισμα, αλλά στρώσαμε νωρίτερα γιατί τα καινούργια τα πλακάκια είναι πιο κρύα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα μας πλακάκια, και έπρεπε οπωσδήποτε το σπίτι να στρωθεί, γιατί ο Αλέξανδρος σέρνεται συνέχεια στο πάτωμα.
άτομα, οπότε δεν γινόταν άλλο. Και ελπίζω έτσι να σας έδωσα ένα κίνητρο να σηκωθείτε, να κάνετε τις δουλειές, να ανανεώσετε το σπίτι σας. Εγώ να ξέρετε ότι κάθε φορά που κάνω δουλειές βγάζω και πράγματα από το σπίτι, πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποίησα όλη τη χρονιά φεύγουνε. Τα χαρίζω, μόνο αν κάτι είναι πάρα πολύ χάλια το πετάω, διαφορετικά χαρίζω, δίνω δεξιά και αριστερά όποιος άλλο θέλει, κάποιος από τους συγγενείς μου ή κάπου που ξέρω ότι υπάρχει ανάγκη και θα το χρειαστούν. Και να ξέρετε ότι και αυτό είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό, το να αδειάζει ένα σπίτι. Ξέρετε ότι εμένα δεν μου αρέσουν τα πολύ γεμάτα σπίτια, μου αρέσουν τα πιο άδεια και αυτό με ηρεμεί στο μάτι. Τα πολύ μπουκωμένα σπίτια μου προκαλούν λίγο στρες και άγχος, οπότε προτιμώ να είναι όσο πιο minimal γίνεται. Δεν το έχω πετύχει το μινιμαλισμό, δεν εννοώ αυτό, αλλά προσπαθώ να είναι όλα πιο minimal. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, αν σας άρεσε κάντε μου like και σας περιμένω στο επόμενο βιντεάκι, το επόμενο Σάββατο, εδώ παρεούλα. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε πάλι σύντομα. Γεια σας!